Εσείς τώρα είστε από τη Μουσθένη, που δεν είναι παραθαλάσσιο χωριό. Και τι παστώνετε συνήθως? Συνήθως αντσούγια, σκολιό. Τα χρόνια ο πατέρας μου έκανε και σαρδέλα, ό,τι ψάρι είχε. Ο πατέρας μου ήταν από τη Μπρούσα, από ένα χωριό. Της Μπρούσας. Αυτοί ξέραν και παστώναν εκεί. Κι εγώ που ήμουν μικρή, έβαζε ο πατέρας μου και αυτό σπίτι έφευγαν στα χωράφια, με έλεγε θα διάσεις τα ψάρια να φύγουν τα υγρά. Θα τα προσέξεις, δηλαδή από εκεί. Θυμάμαι. Συζητούσαμε πώς να παστώσουμε στα κάρτα και του έλεγα τον Κώστα ότι έτσι το έκανε ο μπαμπάς μου, αλλιώς το έκανε ο μπαμπάς μου. Τέλος πάντων, βρήκαμε τον τρόπο και τα φτιάχνουμε τώρα. Εσύ όταν κάνεις για το σπίτι, πόσα κιλά κάνεις? 3 κιλά, 4 κιλά. Και σας φτάνει για όλο το χρόνο, ε? Ναι. Αυτό είναι αντζούγια. Έχει σαρδέλα, άλλες έχει αυτό ο χαύρος. Καθαρίζουμε μια κίνηση. Καθαρίσουμε αυτά, θα τα βάλουμε στο στραγιστό με λίγο αλάτ. Λίγο τώρα. Μια χουφτίτσα αλάτι. 2-3 μέρες θα την εκατώνω να φύγουν τα υγρά της. Μετά θα τα παστώσουμε. Λοιπόν, θα το πλύνουμε τώρα και θα αρχίσουμε ύστερα να το παστώσουμε. Θα βάλουμε ένα χαρτάκι από κάτω. Έχουμε κάτω αλάτι. Γιατί χοντρό, σπίρω τώρα. Μισό κιλό αλάτι. Με το μάτι. Τα χρόνια ο πατέρας δεν είχε τέτοια αλάτια. Με χοντρά αλάτια. Αγόραζε χοντρό αλάτι και ζύμωνε, μαγείρευε και με εκείνο. Χοντρό, χοντρό. Πιο χοντρό από αυτό. Πιο χοντρό. Δεν υπήρχε αυτό το αλάτι τότε. Μία. Κάτι χρώσει και αλάτι. Μία, θα έκανε μέσα το αλάτι για να μπορέσει να τα ψήσει. Πώς, αλλιώς δεν μπορεί να τα ψήσει, βάλει και να λέει πώς. Και πρέπει να είναι φρέσκος ο γαύρος ή δεν το πειράζει να είναι και λίγο μπαγιάτικος? Μπαγιάτικος είναι πιο καλά. Γιατί? Γιατί έχουν φύγει τα υγρά τα πιο πολλά. Πλάτη με ουρά τα κάνετε τώρα, ε? Είναι. Το πλέξεις το ψάρι. Από εδώ και από εκεί, δηλαδή στρώσεις, αριστερά αντίθετα. Θα πάει δυνατά. Και πρέπει να είναι κολλητά τα ψαριά. Ναι. Αυτό το ψαράκι 2 κιλά θα τα πάρει. Βάζουμε στην πατρίδα αυτά τα λέγανε γαράτα. Όλα τα παστά τα λέγανε γαράτα οι μπουσαλίδες. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχε λαδόκολες και τέτοια πράγματα. Βάζαν από το κλίμα φύλλα. Τα κλιματόφυλλα και κρατάνε τα κλιματόφυλλα την υγρασία. Βάζαν για να έχει υγρασία, να κρατάει υγρασία και τώρα που πάνε θα βάλουμε βάρος εδώ πάνω. Τώρα τι θα βάλουμε πάνω, μα πέτρες. Και μου πάνε ακόμα βάρος, ό,τι έχεις. Κάθε 2 μέρες βγάζουμε τα υγρά που θα βγάλει. Τα υπόλοιπα. Αυτό θα είναι κιλό, καθαρό. Θα σφραγιστεί το καπάκι το αυτό και θα κάτσει αυτό 3 μήνες και 4 μήνες. Πάντως εκείνα τα χρόνια είχε σάραζε σε στρόγγυλα κουτιά, είχε κάτι στρόγγυλα γεράκια έτσι μικρά, με ξύλο. Έβαζε το γεράκι από πάνω και από πάνω πέτρες. Να γίνει κόκκινο το κρέας τους, μέσα να γίνει κόκκινο. Για να φέρω το έτοιμο. Όταν είναι έτοιμα τα ανοίγεις και μου σχοβολάνε. Είναι εδώ ο γαύρος. Με 2 μήνες πόσο μέχρι που τον έψησε, μπορείς να τα αφήσεις και αυτή την κατάσταση. Και να βγάζεις λίγα από μέσα από αλάτι. Κάλαμε από τα αλάτι, το πλέναμε και καθίσαμε και το φιλετάραμε. Κάναμε φιλετάκι. Βγάλαμε από μέσα το αγκάθι. Εμείς βάζουμε και καυτερό. Αν δεν θες καυτερό, δεν βάζεις. Βάζεις σκέτο. Με λάδι. Και το διατηρείς. Αυτό τώρα είναι έτοιμο για να το φας. Άντε. Την υγειά μας. Καλά παστά.